Από Δευτέρα βγαίνει το έκτο κατά σειρά ομολογιακό δάνειο ή το πρώτο πράσινο μόλογο, αν το θέλεις διαφορετικά, από την Τέρνα Ενεργειακή. Σήμερα καθορίστηκε το εύρος του επιτοκίου. Είναι στο 3,75 με 4,25%. Θέλω να δούμε λίγο τις κάρτες που έχουμε ετοιμάσει για να καταλάβουμε και αυτή ακριβώς συμβαίνει, ποια είναι τα νεότερα, αλλά και το χρονοδιάγραμμα για το ομολογιακό δάνειο της Τέρνα Ενεργειακή. Διότι όπως είπαμε σήμερα, καθορίστηκε το εύρος του επιτοκίου και να δούμε ακριβώς ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα και για το επόμενο χρονικό διάστημα. 3,75 με 4,25%. Εκεί θα κυμανθεί το επιτόκιο στη δημοπρασία, στη δημόσια προσφορά που θα ξεκινήσει από τη Δευτέρα το πρωί. Δευτέρα 17 Ιουλίου, 10 η ώρα το πρωί, ξεκινά η έναρξη της δημόσιας προσφοράς για τις 60.000 ομολογίες της Τέρνα Ενεργειακή, 1.000 ευρώ η κάθε ομολογία. Αυτή η διαδικασία θα κυλήσει για 3 εργάσιμες ημέρες. Θα ανοίξει δηλαδή η δημόσια προσφορά την Τετάρτη 19 Ιουλίου στις 4 το μεσημέρι, ώστε τη Δευτέρα 24 Ιουλίου να ξεκινήσει η διαπραγμάτευση των ομολογιών, Γιάννη, στο ελληνικό χρηματιστήριο. Όπως θα ενταχθεί, δηλαδή θα μπει στο ελληνικό χρηματιστήριο, όπως και τα προηγούμενα ομόλογα τα οποία είχαν εκδοθεί από τις υπόλοιπες 5 εταιρείες. Μεγαλώνει, Βασίλη, η αγορά. Αυτό είναι γεγονός. Μεγαλώνει η αγορά και υπάρχει και φαίνεται ενδιαφέρον, αν κρίνουμε από το γεγονός ότι υπήρχαν υπερκαλύψεις και στις άλλες ομολογίες που είχαν εκδοθεί το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Οι διέξοδοι που έχουν τα χρήματα των Ελλήνων να επενδυθούν σε, αν μπορούμε να πούμε, σε σταθερές αποδόσεις, δεν είναι πάρα πολύ μεγάλες. Δηλαδή τα ομόλογα έχουν σε αντίθεση έχουν τις τραπεζικές καταθέσεις. Σωστά. Οι οποίες είναι πάρα πολύ, πάρα πολύ χαμηλές και τώρα όσο φτιάχνει το επενδυτικό περιβάλλον και δεν υπάρχουν φόβοι στους επενδυτές να παίρνουν ρίσκο, μπορούν και οι μικροεπενδυτές να επενδύσουν και να βάλουν κάποια λίγα χρήματα στα εταιρικά ομόλογα, τα οποία η απόδοση αυτή είναι πολλαπλάσια των τραπεζικών καταθέσεων. Ναι, το 3,75 με 4,25 δεν έχει καμία πραγματικά σχέση με ένα επιτόκιο, ένα μετόκο που μπορεί να πάρει κάποιος από μια τραπεζική κατάθεση ή γενικότερα τις επενδύσεις. Αυτές οι αποδόσεις είναι ιδιαίτερα ελκυστικές, οφείλουμε να ομολογήσουμε, και συμφέρουσες ακόμα και για τις εταιρείες. Θέλω να δούμε λίγο τι θα πρέπει να γνωρίζουν οι επενδυτές. Βλέπουμε, να το δούμε λίγο διαφορετικά, επειδή μιλάμε για την ενέργεια, διότι η Τέρνα Ενεργειακή έχει ανακοινώσει ότι τα χρήματα που θα πάρει, τα κεφάλαια που θα αντλήσει από το ομολογιακό δάνειο, είναι έως 60 εκατομμύρια ευρώ και θα απευθυνθούν στο σύνολό τους σε νέες επενδύσεις, κυρίως στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Και θέλω να δούμε λίγο το πώς κινείται η παγκόσμια κατάσταση, πώς υπάρχει μια παγκόσμια επανάσταση στην ουσία στην καθαρή ενέργεια και στην αποθήκευση ενέργειας και στις ανεμογεννήτριες και στα φωτοβολταϊκά. Υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, κέντρο ενδιαφέρον το τελευταίο χρονικό διάστημα, στη μεταφορά ηλεκτρικού ρεύματος που να έχει όμως ελάχιστες απώλειες, στους έξυπνους μετρητές, ακόμα και στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Υπάρχει δηλαδή μια γέννη παγκόσμια επανάσταση ό,τι αφορά την καθαρή ενέργεια. Απλά να δούμε και το διεθνές περιβάλλον, διότι ένας επενδυτής θα πρέπει να γνωρίζει τι σημαίνει διεθνώς, διότι και εταιρείες όπως είναι και η Τέρνα δραστηριοποιούνται και σε διεθνή επίπεδο. Ενδεικτικά να αναφέρουμε τι κινήσεις κάνουν και μεγάλες εταιρείες του εξωτερικού με διεθνή παρουσία και ποιες είναι οι κινήσεις τους. Για παράδειγμα, η εταιρεία Τέσλα, αυτοκινητοβιομηχανία, έχει ξεκινήσει την επανάσταση του ηλεκτρικού αυτοκίνητου. Η Volvo έχει ανακοινώσει ότι θα πάει σε πλήρη μετάβαση σε υβριδικά και ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Άρα, στην καθαρή ενέργεια μεταβαίνουν εταιρείες αυτοκινητοβιομηχανίες. Επίσης, υπέρ των πολιτικών για την κλιματική αλλαγή έχουν πάει ενεργειακή κορυφή όπως είναι η ExxonMobil, η BP, η Shell, η Total. Ακόμα και, γιατί θυμίζουμε ότι υπάρχει και ένα θέμα με τον Donald Trump, έτσι. Με την κλιματική αλλαγή που δεν θέλει να συμμετάσχει σε αυτή τη συζήτηση. Όλα αυτά λοιπόν απασχολούν τη διεθνή κοινότητα και για το κομμάτι της ενέργειας, το οποίο δραστηριοποιείται η Τέρνα Ενεργειακή. Θέλω να δούμε το τι ακριβώς θα πρέπει να γνωρίζουν όλοι οι επενδυτές και για την εταιρεία Τέρνα Ενεργειακή, αλλά και για την ενδεχόμενη συμμετοχή τους στο ομολογιακό δάνειο, που όπως είπαμε ξεκινά τη Δευτέρα το πρωί 17 Ιουλίου, για να λήξει δημόσια προσφορά την Τετάρτη 19 Ιουλίου. Το έκτο κατά σειρά εταιρικό ομόλογο αναμένεται να εκδοθεί μέσω του ελληνικού χρηματιστηρίου την ερχόμενη εβδομάδα, αυτή τη φορά από τον όμιλο της Τέρνα Ενεργειακή. Ο όμιλος θα προχωρήσει στην έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου ύψους έως 60 εκατομμυρίων ευρώ, προσφέροντας έως 60.000 ομολογίες αξίας 1.000 ευρώ η καθεμία.
Αυτό σημαίνει ότι κάθε επενδυτής θα μπορεί να συμμετάσχει στη διαδικασία με ελάχιστο ποσό, τα 1.000 ευρώ, και στη συνέχεια για κάθε μία επιπλέον ομολογία θα πρέπει να προσφέρει επίσης 1.000 ευρώ. Για παράδειγμα, αν ένας επενδυτής θέλει να συμμετάσχει με 2.000 ευρώ, θα αγοράσει 2 ομολογίες. Η δημόσια προσφορά θα ξεκινήσει τη Δευτέρα 17 Ιουλίου για να ολοκληρωθεί την Τετάρτη 19 Ιουλίου. Το ομόλογο της Τέρνα Ενεργειακή θα εισαχθεί για διαπραγμάτευση στο ελληνικό χρηματιστήριο, ακριβώς όπως είχε συμβεί και για τα ομόλογα του ΟΠΑΠ, της House Market, της MLS, της Sunlight και του Μυτιλινέου. Πρόκειται στην ουσία για ένα πράσινο ομόλογο, καθώς τα κεφάλαια που θα συγκεντρωθούν θα χρησιμοποιηθούν για τη χρηματοδότηση του επενδυτικού προγράμματος της εταιρείας στην πράσινη οικονομία και συγκεκριμένα στους τομείς των έργων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην Ελλάδα και στη ΣΥΠΑ, καθώς και σε έργα διαχείρισης απορριμμάτων. Μετά από συνολικές επενδύσεις άνω των 600 εκατομμυρίων ευρώ την πενταετία 2012-2016, η Τέρνα Ενεργειακή σχεδιάζει νέες επενδύσεις συνολικής αξίας 500 εκατομμυρίων ευρώ για την τριετία 2017-2019. Οι επενδύσεις αυτές αφορούν τον χώρο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην Ελλάδα σε αιωλικά πάρκα συνολικής εγκατεστημένης ισχύως 44 ΜΒ στις περιφέρειες Δυτικής και Κεντρικής Μακεδονίας, όπως και στο αιωλικό πάρκο στη ΣΥΠΑ συνολικής εγκατεστημένης ισχύως 159,6 ΜΒ. Άμεσος στόχος της εταιρείας είναι να υπερβεί το 1 GW εγκατεστημένης ισχύως μέχρι τις αρχές του 2018, ενώ στόχος μέσα στα επόμενα χρόνια είναι να φτάσει τα 2 GW. Η εταιρεία συγκαταλέγεται στις ελάχιστες μεγάλες ελληνικές επιχειρήσεις που έχουν επιτύχει χρηματοδότηση από την Θεσμική Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης, ενώ παράλληλα απολαμβάνει την εμπιστοσύνη και διεθνών επενδυτικών funds όπως η Your Capital Management, που είναι πλέον μέτοχος του ομίλου ΓΕΚ Τέρνα και της Τέρνα Ενεργειακή, έχοντας επενδύσει συνολικά στις εταιρείες του ομίλου 100 εκατομμύρια. Ο όμιλος της Τέρνα Ενεργειακή το 2016 πέτυχε αύξηση του κύκλου εργασιών κατά 13,5% στα 225,5 εκατομμύρια ευρώ και ενίσχυση των καθαρών κερδών κατά 21,9% στα 20,6 εκατομμύρια. Σημαντικό στοιχείο αποτελούν τα ταμιακά διαθέσιμα που στο τέλος του 2016 ανέρχονταν στα 164,4 εκατομμύρια ευρώ και οι τραπεζικές υποχρεώσεις στα 667,9 εκατομμύρια λόγω της ανάπτυξης νέων επενδύσεων του ομίλου. Αποτέλεσμα, η καθαρή δανειακή θέση, δηλαδή οι τραπεζικές υποχρεώσεις μείον τα ταμιακά διαθέσιμα, να διαμορφώνεται στο επίπεδο των 503,5 εκατομμυρίων ευρώ. Αυτά λοιπόν για όσα θα πρέπει να γνωρίζουν οι επενδυτές και ακόμα και οι μικροεπενδυτές για τα ομολογιακά δανεικά γενικότερα, αλλά συγκεκριμένα και για την Τέρνα Ενεργειακή, που θυμίζουμε από Δευτέρα ξεκινά και αυτή η έκδοση, η δημόσια προσφορά, διότι μπορεί να συμμετάσχουν και οι μικροεπενδυτές από 1.000 ευρώ η κάθε ομολογία. 2 ομολογίες, 2.000 ευρώ, 3 ομολογίες, 3.000 ευρώ. Το λέω όσο πιο πρακτικά γίνεται για να το γνωρίζουν και οι μικροεπενδυτές.